Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ και δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε βεβαίως θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι. Εκείνο το οποίο είμαστε είναι μαθητές του Ιησού Χριστού, μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού και σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινή μας ζωή. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με τον αγαπητό Βασίλη. Καλημέρα, ο Κύριος να σας ευλογεί και να ευωδώνει το ωραίο έργο σας. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο ορισμός και η έννοια για τις λέξεις ψυχή, πνεύμα, καρδιά, νους, διαλογισμός. Ευχαριστώ, ο Κύριος να σας ευλογεί. Ναι, αδερφέ μου Βασίλη, ο άνθρωπος, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, είναι φτιαγμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Είναι και αυτός δηλαδή όπως ο Θεός και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος τριαδικός. Όπως ο Θεός είναι Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και έτσι λοιπόν, όντας ο άνθρωπος σώμα, ψυχή και πνεύμα, έχει επιθυμίες της σαρκός, έχει επιθυμίες των οφθαλμών, της ψυχής και έχει και την αλαζονία του βίου όταν ζει εν το κόσμο και κατά το πνεύμα και το φρόνημα του κόσμου. Όμως, η τριαδικότητα αυτή, δηλαδή η σάρκα, εκδηλώνεται, το σώμα, συγγνώμη, εκδηλώνεται με τη ζωή στον άνθρωπο. Γιατί όταν ένα σώμα είναι νεκρό, δεν ζει και δεν υπάρχει εκδήλωση, δεν υπάρχει ύπαρξη. Όταν το σώμα είναι ζωντανό, εκδηλώνεται με τη ζωή. Έχει αίμα. Και εκδηλώνεται με τη ζωή και το αίμα είναι η μορφή της ζωής, η απόδειξη της ζωής μέσα σε ένα ανθρώπινο σώμα. Η ψυχή εκδηλώνεται με την καρδιά του ανθρώπου και εκφράζει το θέλω του ανθρώπου. Να ολοκληρώσω, το σώμα, η σάρκα εκφράζει το αρέσει στον άνθρωπο. Γι' αυτό έχει 5 αισθήσεις, έχει την ακοή, την όραση, την όσφρηση κλπ. Έχει 5 αισθήσεις, μέσα από αυτές τις 5 αισθήσεις εκφράζεται το, η αρέσκεια του ανθρώπου, μ' αρέσει. Ενώ η ψυχή εκδηλώνεται με αυτό που λέμε καρδιά, δεν εννοούμε το όργανο του σώματος στην καρδιά, εννοούμε την καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή τη θέληση του ανθρώπου, δηλαδή την ψυχή του ανθρώπου. Εκδηλώνεται λοιπόν με την έκφραση η καρδιά του ανθρώπου, καθώς λέει μάλιστα και ο Λόγος του Θεού, ότι ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ενώ ο Θεός εξετάζει την καρδιά του ανθρώπου. Και είναι ο μόνος που εξετάζει καρδίες και νεφρούς, και ονομάζει καρδία τις επιθυμίες του ανθρώπου, τη θέληση του ανθρώπου και νεφρούς τη δύναμη και την ικανότητα του ανθρώπου. Τέλος, το πνεύμα, η τριαδικότητα, το τρίτο χαρακτηριστικό δηλαδή του ανθρώπου, το πνεύμα εκφράζεται με τη λογική, με το νου του ανθρώπου, με τους διαλογισμούς του ανθρώπου, με τις σκέψεις του ανθρώπου, με την κρίση του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο τριαδικός αποτελείται από σώμα όπως είπαμε και εκφράζεται με τη ζωή το σώμα και μέσα από το σώμα αποκαλύπτεται η αρέσκεια του ανθρώπου, μ' αρέσει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της τριαδικότητας του ανθρώπου είναι η ψυχή, εκφράζεται με την καρδιά και περιγράφει το θέλω του ανθρώπου, το θέλω ή δεν το θέλω.
και τρίτον είναι το πνεύμα του ανθρώπου που εκφράζεται με το νου και τους διαλογισμούς, και ο άνθρωπος μέσα από τη λογική που έχει, μέσα από το νου που έχει, κρίνει, εκλέγει και απορρίπτει. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει κατά τη σάρκα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, έχει φρόνημα σαρκός και όχι φρόνημα Πνεύματος Αγίου, αποφασίζει στη ζωή του, εκλέγει στη ζωή του, είτε με την αρέσκειά του, με αυτό που του αρέσει, είτε με το θέλημά του, με αυτό που θέλει ή δεν θέλει, είτε με τη λογική του, με αυτό που κρίνει και εκλέγει ή απορρίπτει. Ο Θεός όμως λέγει ότι οι βουλές σας δεν είναι βουλές μου και οι οδοί σας δεν είναι οδοί μου. Δηλαδή αυτά τα οποία αποφασίζετε με βάση την επιθυμία των οφθαλμών ή τις επιθυμίες της καρδιάς σας ή τις επιθυμίες της ψυχής σας δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο θέλω εγώ ο Θεός. Είναι τελείως μακριά από το δικό μου θέλημα. Όπως και οι οδοί σας, αυτό με το οποίο αποφασίζετε, που είναι η λογική σας, η κρίση σας, απέχει από τη λογική μου και από την κρίση μου, ώστε ο άνθρωπος, εάν περπατάει με την αρέσκειά του, με το θέλημά του και με την λογική τη δική του, τότε περπατάει κατά τη σάρκα. Εάν όμως, αντί να αποφασίζει με βάση την αρέσκειά του, ζητάει το θέλημα του Θεού, δηλαδή τι σου αρέσει εσένα Θεέ μου, εμένα μου αρέσει αυτό, εσένα τι σου αρέσει Κύριέ μου, τότε ο άνθρωπος αποφασίζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και περπατάει κατά το πνεύμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν όταν πρόκειται να αποφασίσει για κάτι βάλει μπροστά το δικό του το θέλημα και όχι το θέλημα του Θεού, περπατάει κατά τη σάρκα. Εάν όμως βάλει το δικό του το θέλημα πηγαίνοντας στο Θεό και λέει και πει στο Θεό στην προσευχή του, Θεέ μου εγώ θέλω αυτό, εσύ τι θέλεις, τότε ο Θεός με τα βεβαιότητα θα του φανερώσει και αυτό που του αρέσει αλλά και αυτό που θέλει ο Θεός για τη ζωή του ανθρώπου. Το ίδιο και με τη λογική. Αν αποφασίσει με τη δική του λογική, περπατάει κατά τη σάρκα. Αν αυτό που νομίζει ότι είναι σωστό και αποφασίζει να το κάνει, το πάει στο Θεό και τον ρωτήσει, Κυρία μου, ποια είναι η γνώμη σου εσένα, ποια είναι η σκέψη σου εσένα, τότε ο Θεός με τα βεβαιότητος θα του απαντήσει ποια είναι η δική του κρίση, η δική του απόφαση, ώστε ο άνθρωπος να περπατάει κατά τις αποφάσεις και τις σκέψεις του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια, όπως είπαμε, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνο να ζείτε κατά το πνεύμα αλλά και να περπατάτε κατά το πνεύμα, με αυτόν τον τρόπο πρώτον ο άνθρωπος μεταβάλλεται από παιδί του Θεού σε δούλο του Θεού, αφού πια ενεργεί, ζει και αποφασίζει με βάση το θέλημα του Θεού, την αρέσκεια του Θεού και την κρίση του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες, δεν φτάνει αυτό, και δουλωθέντες εις τον Θεό, τότε έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν και το τέλος σας η ζωή αιώνιον. Άρα λοιπόν, εάν δεν περπατάμε με τις επιθυμίες της καρδιάς μας, δηλαδή της ψυχής μας, δεν περπατάμε με την αρέσκεια της σάρκας μας, του σώματός μας και δεν αποφασίζουμε με την κρίση τη δική μας, την λογική τη δική μας και τις αποφάσεις τις δικές μας, τότε όχι μόνο ζούμε αλλά και περπατάμε κατά το πνεύμα, και τότε αυτός ο άνθρωπος έχει το μεγάλο πλεονέκτημα, ο άνθρωπος μόνο του Θεού, ο άνθρωπος ο χριστιανός, να μην κάνει ποτέ λάθος στη ζωή του. Είναι δυνατόν δηλαδή ένας άνθρωπος να μην κάνει ποτέ λάθος στη ζωή του? Βέβαια είναι εάν περπατάει κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, το 8ο κεφάλαιο ή τα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Δεν είναι λοιπόν τώρα ουδεμία κατάκρισης, καμία καταδίκη, καμία κατάκρισης, κανένα λάθος εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους χριστιανούς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Περιπατούντες λοιπόν κατά τη σάρκα, αποφασίζουν και πράττουν κατά την αρέσκειά τους, κατά το θέλημά τους και κατά την κρίση τους. Οι περπατούντες κατά το πνεύμα, οι οποίοι δεν είναι μόνο παιδιά Θεού, δεν είναι του Ιησού Χριστού μόνο άνθρωποι του Θεού, αλλά είναι δούλοι, γιατί περπατάνε όχι κατά την αρέσκειά τους αλλά κατά την αρέσκεια του Θεού. Όχι κατά το θέλημά τους αλλά κατά το θέλημα του Θεού. Και όχι κατά την κρίση τους αλλά κατά την κρίση του Θεού. Και έτσι
Δεν υπάρχει σε αυτούς κανένα λάθος και καμία κατάκριση, γιατί περπατούν κατά το πνεύμα. Ας απαντήσουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα, αγαπητέ Βασίλη, στην ερώτησή σου. Ψυχή είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό της τριαδικότητας του ανθρώπου. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Πνεύμα είναι το τρίτο χαρακτηριστικό της τριαδικότητας του ανθρώπου. Σώμα, ψυχή και πνεύμα πάλι. Καρδιά είναι η έκφραση της ψυχής που εκφράζει το θέλω του ανθρώπου, τις επιθυμίες του ανθρώπου. Ο νους είναι η έκφραση του πνεύματος που εκφράζει τη λογική του ανθρώπου. Μόνο ο άνθρωπος έχει λογική. Ο διαλογισμός είναι οι σκέψεις του ανθρώπου που βεβαίως μπορεί να προέρχονται από τις επιθυμίες του σώματος ή τις επιθυμίες της καρδιάς ή την αλαζονία του βίου. Ο διαλογισμός είναι αυτός που έρχεται στο μυαλό μας και μας δημιουργεί σκέψεις. Σκεφτόμαστε για να αποφασίσουμε με τη λογική είτε του περπατήματος κατά τη σάρκα ή του περπατήματος κατά το πνεύμα. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Βασίλη, για την ερώτησή σου και για την ευκαιρία που μας έδωσες να μπούμε σε αυτά τα θέματα και ιδιαίτερα να γνωρίσουμε την απάντηση στην ερώτηση πώς δεν θα, του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, πώς δεν θα κάνω ποτέ λάθος στη ζωή μου, πώς δεν θα αποτυγχάνω στη ζωή μου, πώς δεν θα χάνω το δρόμο μου και την κατεύθυνσή μου. Η απάντηση είναι όταν δεν περπατάς κατά τη σάρκα, αλλά περπατάς κατά το πνεύμα. Γιατί όταν περπατάς κατά το πνεύμα και είσαι παιδί του Θεού, είσαι εν Χριστώ Ιησού, ουδε μία κατάκριση δεν θα έρθει στη ζωή σου. Ούτε λάθος, ούτε καταδίκη, ούτε αποτυχία, ούτε μία κατάκριση. Γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου, γιατί αυτός θα κατευθύνει τα διαβήματά σου. Συνεχίζουμε με μία καλή μας αδελφή, την Άννα. Διαβάζω. Αγαπητέ αδελφέ μου, χαίρετε. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάθε ευλογία από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να έχετε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν, παρένθεσης, που αυτό συμβαίνει πολλές φορές, με ειρωνεύονται στο σχολείο μου, πάλι παρένθεση, πηγαίνω Δευτέρα Λυκείου ή στο ευρύτερο περιβάλλον μου για τις χριστιανικές μου απόψεις ή για τον ντύσιμό μου, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τι πρέπει να κάνω, γιατί στεναχωριέμαι πολύ? Νομίζετε ότι πρέπει να κρύβομαι ή να αλλάξω συμπεριφορά ή ντύσιμο? Αυτό δεν είναι υποκρισία? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Δεν μας ξέρετε εσείς, αλλά μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ, όλη μας την οικογένεια, μέσα από το αγαπημένο μας Word of God. Ο Θεός να προπορεύεται πάντοτε στο έργο σας. Με πολύ αγάπη, η οικογένειά μου και εγώ, η Άννα. Ναι, αγαπητή αδελφή μου Άννα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το γλυκό και τρυφερό αυτό σημείωμα που μας έστειλες. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα, ιδίως τις τελευταίες μέρες και όσο περνάει καιρός, αυτό θα γίνεται εντονότερο, μέσα στο σχολείο δημιουργούνται δύσκολες καταστάσεις. Μάλιστα έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί άνθρωποι με την λεγόμενη βία στο σχολείο. Και η βία στο σχολείο βέβαια εκδηλώνεται πολύ πιο έντονα όταν υπάρχει ανάμεσά τους ένα παιδί με τη διαφορετικότητα του χριστιανού. Γιατί το παιδί του Χριστού, το παιδί του Θεού, έχει μία έντονη διαφορετικότητα μέσα στον κόσμο. Και στο σώμα της, στον ντύσιμό της και στην ψυχή της, στις επιλογές, στις επιθυμίες της, αλλά και στο πνεύμα της που είναι οι επιλογές της. Και στα λόγια της και στη συμπεριφορά της και σε όλα. Υπάρχει λοιπόν μία έντονη διαφορετικότητα του παιδιού του Θεού μέσα στο σχολείο, αλλά και του ανθρώπου του Θεού μέσα στον κόσμο. Και επειδή τα παιδιά είναι δύσκολα, εμφανίζουν πολύ μεγάλη κακία πολλές φορές και επιθετικότητα, ιδιαίτερα βέβαια στο σχολείο, σε όλο τον κόσμο υπάρχει βία του σχολείου που φτάνει και μέχρι δολοφονίες και εγκλήματα, αλλά και στην Ελλάδα έχει αρχίσει πια η βία στο σχολείο να εκδηλώνεται, όχι τόσο πολύ όσο σε άλλες χώρες, αλλά εκδηλώνεται ήδη έντονα και είναι ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, είτε σαν γονείς, είτε σαν δάσκαλοι, αλλά είτε και σαν μαθητές. Τη βία στο σχολείο και ιδιαίτερα βέβαια στη διαφορετικότητα του παιδιού του Θεού, που διαφέρει και ως προς τον ντύσιμο, έχει σεμνότητα,
ιδιαίτερη, δεν δίνεται όπως δίνονται τα παιδιά του κόσμου, είτε αγόρια είτε κορίτσια, διακρίνονται για τη σεμνότητά τους, τα παιδιά του Θεού, γιατί είναι πρόβατα, δεν είναι κατσίκια. Διακρίνονται λοιπόν για τη σεμνότητά τους, διακρίνονται για τις επιλογές τους, δηλαδή για αυτά τα οποία θέλουν, διακρίνονται για τις κρίσεις τους, για τις αποφάσεις τους, από αυτά τα οποία σκέφτονται, διακρίνονται ως προς τη συμπεριφορά τους, γιατί η συμπεριφορά τους έχει αγιασμό και καθαρότητα, διακρίνονται επίσης και ως προς τα λόγια τους, γιατί τα λόγια τους δεν είναι βρώμικα, αλλά είναι καθαρά, γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα και επειδή η καρδιά τους είναι καθαρή και τα λόγια τους είναι καθαρά. Αυτό βέβαια έχει συνέπειες. Οι συνέπειες είναι ο νηδισμός, οι ύβρις, οι κατηγόριες, μερικές φορές φτάνουν και μέχρι τον εξευτελισμό ή μέχρι και την εκδήλωση της βίας. Δηλαδή να χτυπάνε, απαράδεκτα πράγματα βέβαια, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και όπως είπαμε αυτό το πρόβλημα, το κοινωνικό πρόβλημα είναι έντονο ήδη και στην πατρίδα μας και γίνεται όλο και πιο έντονο. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρονται πάνω στην βία στο σχολείο. Πολλά άρθρα έχουν γραφτεί, πολλά σχόλια έχουν ακουστεί. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, αλλά για μας τους χριστιανούς είναι ακόμη πιο έντονο. Για τα παιδιά του Θεού είναι ακόμη πιο έντονο. Το ερώτημά σου λοιπόν, αγαπητή αδελφούλα μου Άννα, είναι τι να κάνω. Να κρυφτώ, να ντύνομαι όπως τα παιδιά αυτά, να μιλάω όπως τα παιδιά αυτά ή να συνεχίζω να παραμένω χριστιανή και στην εμφάνισή μου και στα λόγια μου και στη συμπεριφορά μου αλλά και στις αποφάσεις μου. Αγαπητοί αδερφοί μας Άννα, Δευτέρα Λυκείου πηγαίνεις, βέβαια αυτό υπάρχει σε όλα τα παιδιά μας. Και εγώ είχα μεγάλωσα παιδιά, 4 παιδιά και έχω και εγγόνια τώρα που είναι στο σχολείο. Και αυτό το θέμα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Είναι όμως κάτι που δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Ο Λόγος του Θεού λέει, μάλιστα αν διαβάσουμε στον Απόστολο Πέτρο, την πρώτη επιστολή του στο κεφάλαιο Δέλτα και στο εδάφιο 14 γράφει «Αν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού είστε μακάριοι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπάβεται πάνω σας, το πνεύμα της δόξης και της δυνάμεως του Θεού αναπάβεται πάνω σας, κατά μεν αυτούς που σας ονειδίζουν βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε». Ακόμη και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στους μακαρισμούς αναφέρει «Μακάρι στο κεφάλαιο ε κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και 11 εδάφιο, μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύποση εναντίον σας πάντα κακών λόγων, ψευδόμενοι ένε και ένε μου, χαίρετε και αγαλιάστε διότι ο μισθός σας είναι πολλής εν της ουρανής επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτες σας τους προημών». Αλλά και άλλα εδάφια, μάλιστα στην επιστολή προς Φιλιππισίους, ο Απόστολος Παύλος γράφει στο πρώτο κεφάλαιο και στο 29 εδάφιο «Διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού όχι μόνο το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώνα, το οποίον είδατε σε μένα και τώρα ακούετε». Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, μάλιστα στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Τιμόθεο, γράφει «Και πάντες όλοι οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουν συνδιωχθεί». Δεν υπάρχει περίπτωση να μη σε ονειδήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μη σε κατηγορήσουν. Άλλωστε αυτό είναι το έργο του διαβόλου το οποίο εργάζεται με τα παιδιά του. Όταν στέκεσαι στο Λόγο του Θεού, στην αλήθεια του Θεού, στον αγιασμό και στην καθαρότητα, ο διάβολος φρύτει και ξεσηκώνει τα παιδιά του να σε ονειδήσουν, να σε κατηγορήσουν, να σε κοροϊδέψουν, ακόμη και μερικές φορές και να βιοπραγήσουν εναντίον σου.
Τώρα εσύ έχεις δύο επιλογές, όπως είπες πολύ καλά, να κρυφτείς ή να συνεχίσεις. Ας δούμε τι είναι το θέλημα του Θεού, πρώτον, και δεύτερον να δούμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε σαν χριστιανοί αυτή την κατάσταση. Το θέλημα του Θεού είναι σαφές. Σεις είστε το φως του κόσμου. Ο ίδιος ο Κύριος μας, μάλιστα ο Ιησούς Χριστός, είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου και εσείς είστε το φως του κόσμου. Σεις είστε το άλας της γης. Σεις είστε πόλεις κειμένοι από όρους που δεν δύναται να κρυφθεί». Και επιπλέον, στην επιστολή του προς Εβραίους, ο Απόστολος Παύλος γράφει «Μην αποβάλλετε λοιπόν τη μισθαποδοσία, την παρησία σας ή της έχει μισθαποδοσία μεγάλη, αλλά έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία του Θεού». Άρα λοιπόν η πρόταση του Θεού είναι «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος λέει και κάτι που είναι ακόμη πιο σημαντικό. «Αλλά εάν πάσχετε δια τη δικαιοσύνη του Θεού, είστε μακάριοι». Και ο Λόγος του Θεού λέγει «Τον φόβο αυτόν μη φοβηθείτε, μη διαταραχτείτε». Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη, από το κεφάλαιο Γ, τρίτο κεφάλαιο και 14 εδάφιο, και επαναλαμβάνω. «Αλλά αν πάσχετε δια τη δικαιοσύνη, είστε μακάριοι. Το δε φόβο αυτόν μη φοβηθείτε, μη διαταραχτείτε. Αλλά γιάσατε, δοξάσατε Κύριον τον Θεόν μέσα στις καρδιές σας και να είσαστε πάντα έτοιμοι σε απολογία, μετά πραότητος και φόβου, και προς πάντα το ζητούντα από σας λόγο περί της ελπίδας της εν ημίν. Έχοντες βεβαίως συνείδηση αγαθήν, ή να ενώ σας καταλαλώσειν ως κακοποιούς, κατεσχυνθώσει οι συκοφατούτες την καλή σας εν Χριστώ διαγαγήν». Θα σας κατηγορούνε, αλλά θα κατεσχύνονται αυτοί που σας συκοφαντούνε για την καλή σας εν Χριστώ διαγωγή, εάν εσείς δεν φοβάστε, δεν ταράζεστε, αλλά δοξάζετε και αγιάζετε τον Κύριο. Ας μην ξεχνάμε δε ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας είπε σε όλους μας και σε σένα νουλά μου, «Ιδού εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λυκών». Τώρα όμως το ερώτημα είναι, μας στέλνει ο Χριστός ως πρόβατα εν μέσω λύκων για να μας κατασπαράξουν? Όχι βέβαια. Γιατί όταν ο άνθρωπος του Θεού στέκεται στο θέλημα του Θεού, βεβαίως θα έρθουν οι δοκιμασίες που ο Θεός θα τις φέρει, βεβαίως θα έρθουν οι πειρασμοί, μάλιστα να μείνουμε λίγο στους πειρασμούς, ο Απόστολος Ιάκωβος λέγει «Πάσαν χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς». Γιατί αυτοί είναι πειρασμοί. Έρχεται το πειράζον. Και σε λέει, τι φούστες είναι αυτές που φοράς? Γιατί δεν φοράς μίνι, γιατί δεν φοράς παντελόνια, όπως φοράμε εμείς? Τι μπλούζες είναι αυτές που φοράς? Γιατί δεν τις φοράς λίγο πιο ανοιχτές, έτσι να φαίνονται τα κάλλη σου και η σάρκα σου? Τι κάνεις εκεί, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας στην αμαρτία? Γιατί παίρνεις τέτοιες αποφάσεις στη ζωή σου? Αυτός όμως είναι ο διάβολος. Ο διάβολος έχει 4 βασικά χαρακτηριστικά των επιθέσεών του. Δεν πρέπει να αγνοούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τις μεθοδίες του διαβόλου. Ο διάβολος πρώτα προσπαθεί να δελεάσει το παιδί του Θεού. Γιατί από όποιον δελεάζεται ο άνθρωπος, αυτού και δούλους γίνεται. Γι' αυτό και η Ιερεμίας λέει «Με δελέασας και δελεάστην». Μου πρότεινες και μου είπες όταν ακόμη ήμουν μικρό παιδί ότι με εξέλεξες, με αγίασες εκ της κοιλίας μητρός μου, ακόμη και με κατέστησες προφήτη. Και μου είπες ότι θα είσαι πάντα μαζί μου και με δελέασες και δελεάστην και δέχτηκα. Και κέρδισε την ψυχή μου. Και μου είπες ότι όπου εγώ σε αποστέλω, εκεί θα πηγαίνεις. Σε όποιον εγώ σε αποστέλω, σε αυτόν θα πηγαίνεις. Και ό,τι εγώ σου λέω, αυτά θα λες. Και χάρηκα, δελεάστηκα και μάλιστα ήρθες και άγγιξες το στόμα μου, σκέφτεται ο Ιερεμίας ο προφήτης, και μου είπες «Ιδού έθεσα τους λόγους μου στο στόμα σου και ιδού σε θέτω εναντίον πάσης της γης».
να γκρεμίζεις, να σκάβεις, αλλά να οικοδομείς και να καταφυτεύεις. Και μάλιστα μου είπε, σε θέτω ως στήλην σιδηράν, ως πόλην οχυρά και ως τύχη χάλκινα, εναντίον πάσης της γης. Θα έρθουν εναντίον σου, αλλά δεν θα υπερισχύσουν. Με δελέα σας και δελεάστην. Με αποτέλεσμα έγινα δούλος σου. Αλλά από τότε που έγινα δούλος σου, δούλη σου, παιδί σου, από τότε αρχίσαν τα προβλήματα. Τα προβλήματα που προέρχονται από το διάβολο, είτε δελεάζει, όπως είπαμε, προσπαθεί δηλαδή να σε βγάλει από το δελεασμό του Θεού και να σε φέρει στο δελεασμό το δικό του, προσφέροντας προσφορές του κόσμου μάταιες, άχρηστες και γεμάτες αμαρτία, είτε τρομοκρατεί τον άνθρωπο με ονειδισμό, με απειλές, για να σε κάνει να πάψεις να ομολογείς το όνομα του Χριστού και να πάψεις να είσαι παιδί του Θεού εμφανώς, ή κατηγορεί. Το κύριο χαρακτηριστικό του όπλου του διαβόλου είναι ο κατηγορών τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα. Κατηγόριες, εσχρές, με κακία, με εμπάθεια, ψεύτικες κατηγορίες. Ή ο πλανών την οικουμένη όλη, να προσπαθήσει να σε πλανήσει. Να σου φέρει μια ψεύτικη διδασκαλία, μια ψεύτικη γνώμη. Τι σημαίνει ψεύτικη? Έξω από την απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Για να σε κάνει δούλο του πια. Ο διάβολος να σε κάνει δικό του υπηρέτη. Γι' αυτό το παιδί του Θεού, κατά πως λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, πάσαν χαρά νομίσατε όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς, αφού γνωρίζετε ότι αυτό είναι η δοκιμασία της πιστεώς σας, και η δοκιμασία της πιστεώς σας εργάζεται υπομονή. Να χαίρεστε, γιατί αυτός ο πειρασμός που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου, με αυτόν τον πειρασμό δοκιμάζεται η πίστη σου, και η δοκιμασία της πιστεώς σου εργάζεται υπομονή. Και έχω μεν χρίαν υπομονής. Εργάζεται υπομονή. Μου αυξάνει την υπομονή η δοκιμασία της πίστεώς μου όταν περιπέσω εις διαφόρους πειρασμούς. Μου αυξάνεται η υπομονή και έχω μεν χρίαν υπομονής, λέει ο Λόγος του Θεού, για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε την επαγγελία του Πατρός. Και συνεχίζει, εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή πρέπει ας έχει έργο τέλειο, γιατί τότε θα είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Άρα λοιπόν δεν είναι έξω από το θέλημα του Θεού ο πειρασμός που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή σου, είναι απολύτως μέσα στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι έξω από το θέλημα του Θεού οι δοκιμασίες που φέρνει ο Θεός στη ζωή σου. Ο πειρασμός έρχεται από το διάβολο και ο σκοπός του είναι να γκρεμίσει τον άνθρωπο, να τον απομακρύνει από το Θεό. Οι δοκιμασίες έρχονται από το Θεό και ο σκοπός του είναι να αναβαθμίσει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Γιατί έρχεται είτε δια την παιδεία να τον εκπαιδεύσει τον άνθρωπο, είτε δια την αγάπη να τον προφυλάξει για το έλεος, να τον προφυλάξει από κάποιο μεγάλο κακό, και να το καταλάβουμε, σκάει το λάστιχο του αυτοκινήτου μας, ταλαιπωρούμεθα για να το φτιάξουμε και να το αλλάξουμε, αλλά αν δεν έσκαγε θα είχαμε πέσει σε μια μεγάλη καραμπόλα, θανατηφόρα ή επώδυνη. Η δοκιμασία λοιπόν έρχεται για την παιδεία, για την εκπαίδευση του ανθρώπου, έρχεται για το έλεος του ανθρώπου, αλλά έρχεται και για την καρποφορία του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός λέει, δου εγώ σας αποστέλω για να φέρετε καρπό πολύ, καλό, και ο καρπός σας να μένει εις δόξαν και έπαιρνον του Θεού Πατρός. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν που ταλαιπωρήθηκε από τις δοκιμασίες του Θεού ήταν ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ον Υιός Θεού, λέει στην επιστολή του προς Εβραίους, αν και ήταν Υιός Θεού, έμαθε από όσα έπαθε μέσα από τις δοκιμασίες. Ώστε αφού έμαθε από όσα έπαθε, έγινε τέλειος, και σαν τέλειος έγινε αίτιος μεγάλης σωτηρίας. Για την παιδεία λοιπόν, για να μάθεις μέσα από την παιδεία, φέρνει ο Θεός τις δοκιμασίες στη ζωή σου. Γιατί ο έλεος, για να σε προφυλάξει από κάτι πολύ σοβαρό, ακόμη βέβαια και
και για τη μεγάλη σου καρποφορία. Να σε κάνει φως, ώστε όλοι οι άνθρωποι να βλέπουν τα καλά σου έργα και να δοξάζουν τον Πατέρα στον ουράνιο. Ο Θεός λοιπόν επιτρέπει και τους πειρασμούς και τη δοκιμασία και όπως διαβάσαμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους, λέει ότι αυτό είναι χάρις, το ξαναδιαβάζω, διότι σε εσάς εχαρίστη το υπέρ του Χριστού, όχι μόνο να πιστεύετε σε αυτόν, αλλά και να πάσχετε υπέρ αυτού. Είναι χάρις Θεού να πάσχουμε υπέρ του Χριστού. Τώρα όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό. Πώς το αντιμετωπίζουμε. Διαβάσαμε από την επιστολή προς Εβραίους προηγούμενα ότι δεν πρέπει να αποβάλλουμε την παρησία μας, η οποία έχει μισθοποδοσία μεγάλη, διαβάζω από το 10ο κεφάλαιο και 35 εδάφιο, διότι έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία του Πατρός. Και συνεχίζει, διότι έτει λίγων καιρών και θα έλθει ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη, ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Δηλαδή ο Θεός δεν μας αφήνει να πειραστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας, γιατί σύν το πειρασμό ο Θεός πάντοτε κάνει και την έκβαση ώστε να μην είμαστε απροστάτευτοι, και τον μπαίνουμε τώρα στην ουσιαστική απάντηση. Όταν ο Θεός μας στέλνει σαν πρόβατα εν μέσω λύκων, δεν μας αφήνει μόνος του, μόνος μας. Αυτός είναι ο καλός μας ο ποιμένας, αυτός προπορεύεται. Αυτός είναι ο υπερασπιστής μας. Αυτός είναι ο σωτήρας μας. Αυτός είναι ο λυτρωτής μας. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος το λέει πάρα πολύ ωραία στην επιστολή του προς Κορινθίους τη δεύτερη, λέγοντας έναν φοβερό πνευματικό νόμο, ακατάλυτο, ο οποίος λέγει, διότι καθώς περισσεύουσι τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Δηλαδή όσο επιτρέπει ο Θεός παθήματα στη ζωή σου, είτε μέσω πειρασμού, που δεν αφήνει ποτέ να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας, και σύν το πειρασμό κάνει και την έκβαση, είτε δοκιμασίες που φέρνει ο Θεός, ποτέ δεν μας δοκιμάζει πάνω από τις αντοχές μας. Και όσο περισσεύουν τα παθήματα αυτά στη ζωή μας, που η αιτία είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, τόσο και υπερπερισσεύει η παρηγορία του Χριστού. Και όταν λέμε παρηγορία, παράκληση λέει το κείμενο μάλιστα, εννοούμε παρηγορία, ενίσχυση και στήριγμα. Είναι αυτός δηλαδή που θα σε ενισχύει, είναι αυτός που θα σε στηρίζει, και είναι αυτός που θα σε παρηγορεί. Δεν θα είσαι μόνος σου, δεν θα είσαι μόνη σου. Θα είναι πάντοτε δίπλα σου να ενεργεί και πάντοτε δίπλα σου να επεμβαίνει για να σε υπερασπίζεται. Αποκλείεται να μην δοξάσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, ο Πατέρας ο Ουράνιος, το παιδί του που στέκεται στο θέλημά του και υψώνει το όνομα του Χριστού και το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εξάπαντος θα είναι μαζί σου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι στιγμές της δοκιμασίας και του πειρασμού, μέσα στο σχολείο ιδιαίτερα, είναι επώδυνες. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, να διαβάσουμε από το 10ο κεφάλαιο ξανά το 35 αλλά μέχρι και το 39, για να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να δούμε μετά πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα το πράξουμε το θέλημα του Θεού. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας, την ομολογία της πίστεώς σας, τη χριστιανική σας διαφορετικότητα, τη χριστιανική σας ιδιότητα, τον προβατικό σας χαρακτήρα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, το χαρακτήρα του προβάτου, δηλαδή καθώς σας στέλνει ο Χριστός στο σχολείο σας, στη ζωή σας, ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας, η οποία έχει από το Θεό μεγάλη μισθαποδοσία, διότι έχετε χρίαν υπομονής, γιατί
Η ταλαιπωρία έχει σαν αποτέλεσμα, δοκιμασία όπως είπαμε, έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη της υπομονής. Μας εκπαιδεύει στην υπομονή. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός την ταλαιπωρία μας. Γι' αυτό δεν πρέπει να αποβάλουμε τη μισθαποδοσία μας. Την παρησία μας, η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Γιατί έχετε χρήαν υπομονής για να κάνετε υπομένοντες το θέλημα του Θεού, ώστε ο σκοπός σας να απολαύσετε, να λάβετε την επαγγελία του Θεού. Και ποια είναι η κυρίαρχη επαγγελία του Θεού? Η ζωή αιώνιος. Και ποια είναι η επαγγελία του Θεού εδώ στη γη? Ευλογών θέλος ευλογής και πληθύνων θέλος επληθύνει. Υπόσχεση του Θεού επιβεβαιωμένη με θόρκο. Γιατί λοιπόν πρέπει να μένουμε με υπομονή, να εργαζόμεθα με υπομονή το θέλημα του Θεού όταν δοκιμαζόμεθα και να μην αποκάνουμε? Γιατί λίγο ακόμη, σε λίγο θα επέμβει ο Θεός. Έτιο λίγον και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Και ας μάθουμε ότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ της πίστεως αυτού, όχι εκ της ικανότητας ή της δυνατότητας. Μη φοβήστε, λέει ο Ιησούς Χριστός. Εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας τον κόσμο, η πίστη ημών. Αυτή είναι η δύναμη που σου δίνει ο Θεός για να νικήσεις τον κόσμο. Η πίστη σου, αυτή είναι η ικανότητα σου, η πίστη σου. Γι' αυτό γράφει ο λόγος του Θεού, ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Γιατί ο Θεός πάνω στην πίστη σου θα εργαστεί έργο μέγα. Για να σε ελευθερώσει, να σε υπερασπιστεί, να δοξάσει το όνομά του, να σε εκπαιδεύσει, να σου δώσει καρποφορία μεγάλη, να σε βοηθήσει, να σε λεήσει. Αλλά πρόσεξε, εάν της ήρθει ο πίσω, αυτό που είπες, να αλλάξω, να κρύβομαι, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είμαστε εκ των σειρωμένων ο πίσω προς απώλειαν, αλλά είμαστε εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής μας. Άλλωστε, αγαπητή μου Ανούλα, πιστεύω ότι ο Θεός έχει βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, με τον Απόστολο Παύλο λέει, σε εμάς ο Θεός δεν έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφρονισμού, για να μπορούμε δια της πίστεως να είμαστε θριαμβευτές. Γι' αυτό και μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ας είναι δοξασμένος πάντοτε, γιατί κάμνει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Εκείνο το οποίο λοιπόν θα συμβεί στη ζωή σου είναι ο θρίαμβος δια του Ιησού Χριστού. Θα νικάς, θα θριαμβεύεις και θα δοξάζεται ο Χριστός. Όμως τώρα να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις όταν πια τις ζούμε. Τι θα κάνουμε? Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους, στο 4ο κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Ποια είναι η μέριμνα? Ανήσυχη σκέψη, ασχολία, φροντίδα, φόβος, αγωνία. Αυτές είναι οι μέριμνες που δημιουργούνται στη ψυχή του ανθρώπου που ταλαιπωρείται. Πώς θα αντιμετωπίσω αύριο το σχολείο? Πώς θα πάω? Δεν θέλω να πάω. Πώς θα αντιμετωπίσω αυτό το παιδί που με χτυπάει? Πώς θα αντιμετωπίσω αυτό το παιδί που με ειρωνεύεται? Πώς θα αντιμετωπίσω αυτά τα παιδιά που με κοροϊδεύουν, που μονιδίζουν, που με κατηγορούν? Και λέει πολύ ωραία και πρακτικά ο Λόγος του Θεού. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά κάθε πράγμα που σας απασχολεί, πηγαίνετε και γνωρίστε το, όλα τα ζητήματά σας προς τον Θεό, στο ταμείο σας. Όχι με γκρίνια, παράπονο και γογγισμό. Μη γογγίζετε, αλλά με τευχαριστίας, γιατί γνωρίζετε ότι η υπόσχεση του Θεού είναι ότι θα σας χαρίσει θρίαμβο. Με τευχαριστίας, σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτό που επιτρέπεις στη ζωή μου. Γιατί μέσα από αυτό εσύ εργάζεσαι
καλό έργο. Έχεις καλά σχέδια, καλές βουλές βουλεύεσαι για μένα. Πήγαινε λοιπόν πέστα στον Πατέρα, στον Ουράνιο, μέσα στο ταμείο σου, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ακόμη περισσότερο και δια Πνεύματος Αγίου, πληρουμένη Πνεύματος Αγίου, και το Πατέρας ο Ουράνιος που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό θα σε ακούσει με μεγάλη προσοχή, και λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Ας δούμε όμως πως το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Πήγαινε λοιπόν τα ζητήματά σου όλα, γνώρισε τα στο Θεό μετευχαριστίας, δηλαδή με πίστη, γιατί αν δεν έχεις πίστη δεν μπορείς να ευχαριστήσεις τον Θεό. Αν ευπίστως σου δεις δύναται να ευαρεστήσει τον Θεό. Με πίστη ότι εγώ έρχομαι γιατί ξέρω ότι εσύ θα τα αναλάβεις και έρχομαι να στα παραδώσω, να σου παραδώσω αυτό το παιδί, τ' άλλο παιδί, αυτά τα παιδιά, αυτά τα προβλήματά μου, αυτά τα ζητήματά μου, αυτή τη δασκάλα μου, αυτή την καθηγήτριά μου. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, γιατί έρχομαι στο όνομα του Χριστού, με πληρώνεις δια Πνεύματος Αγίου και φέρνω τα ζητήματά μου σε σένα. Και δέομαι και προσεύχομαι για αυτά, δια της προσευχής και της δεήσεως. Και τότε θα γίνει ένα μεγάλο θαύμα, ενώ η καρδιά σου είναι σε μέρημνα, σε φόβο, σε αγωνία. Θα έρθει η ειρήνη του Θεού επάνω σου, που είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει ο Θεός το καλό έργο που έχει σχεδιάσει και έχει προγραμματίσει για σένα μέσα από τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς τους οποίους βιώνεις. Η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα κάθε λογική, γιατί το πρόβλημα είναι να το λύσουμε το θέμα με λογική. Με χτυπάει να τον πλακώσω στο ξύλο, με βρίζει να τον βρίσω κι εγώ. Δεν είμαι και κορόιδο. Όχι, κορόιδε δεν είσαι, αλλά πρόβατο είσαι, που σε στέλνει ο Χριστός εν μέσω λύκων. Και το πρόβατο δεν κερατίζει, δεν γαυγίζει, δεν γλωτσάει, δεν επιτίθεται. Το πρόβατο έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό: κρύβεται πίσω από τον ποιμένα του, τον καλό του τον ποιμένα, τον Κύριό του και τον Θεό του. Τότε θα έρθει λοιπόν η ειρήνη του Θεού που περέχει κάθε λογική σκέψη ανθρώπινης και θα διαφυλάξει την καρδιά σου και τα διανοήματά σου δια του Ιησού Χριστού. Δεν θα αφήσει να φοβάσαι, δεν θα αφήσει να αγωνιάς, θα φυλάξει την καρδιά σου από οποιασδήποτε σκέψεις και θελήματα που είναι έξω από το θέλημα του Θεού και προέρχονται από φόβο, αγωνία, πόνο, ονειδισμό, θλίψη, αλλά και τα διανοήματά σου να μην παίρνεις κακές αποφάσεις δια του Ιησού Χριστού. Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι πάντοτε μαζί σου. Αυτή είναι το πρώτο βήμα και η αρχή του θριάμβου του παιδιού του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Στη συνέχεια μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Θεσσαλονικής, και καλό είναι να το διαβάσουμε. Στην επιστολή λοιπόν προς Θεσσαλονικής λέει ο Λόγος του Θεού: αυτός δε ο Θεός της ειρήνης που ήρθε πια στη ζωή σου, με την ειρήνη του Θεού, ήρθε η ειρήνη του Θεού αλλά ήρθε ο Θεός της ειρήνης, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονική στο 5ο κεφάλαιο και το 23 εδάφιο. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης θα σας αγιάσει ολοκλήρως και θα διατηρήσει ολόκληρο το πνεύμα σας, την ψυχή σας και το σώμα σας άμεμπτο εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή ήρθε η ειρήνη του Θεού, σε γέμισε με την παρουσία του Θεός της ειρήνης που είναι μαζί σου και σε αγιάζει, που είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό για τον χριστιανό για να επέμβει ο Θεός εν δυνάμει. Σε αγιάζει έτι περισσότερο στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Γιατί αν υπάρχει μόμος, μομφή, αμαρτία, ανομία, παράβασης, ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει. Δεν μπορεί να σε υπερασπιστεί. Δεν μπορεί να σε ελευθερώσει. Πρέπει να μην δίνεις τόπο στο διάβολο.
Δεν πρέπει να εκδικείς εσύ τον εαυτό σου, αλλά να δίνεις τόπο στο Θεό, ώστε σε αυτόν, καθώς είναι γεγραμμένο, ανήκει η εκδίκηση. Αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει να έρθει ο Θεός της ειρήνης να αγιάσει ολοκλήρως το σώμα σου, την ψυχή σου και το πνεύμα σου και να είσαι αμέμπτος. Και τότε, πάλι στην επιστολή προς Εβραίους διαβάζουμε, διαβάζουμε λοιπόν στην επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο, να το βρω μισό λεπτό, και τότε στην επιστολή προς Εβραίους είναι γραμμένο στο ΙΓ κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, ο δε Θεός της ειρήνης τώρα που διαφύλαξε με την ειρήνη του τις καρδιές, την καρδιά σου και τα διανοήματά σου δια του Ιησού Χριστού, που σε αγίασε ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα επειδή είναι μαζί σου, επειδή έφερες όλα τα ζητήματά σου και τα γνώρισες αυτόν μετευχαριστίας δια της πίστεως, γιατί ευχαριστείς το Θεό δια της πίστεως και μάλιστα έφερες ενώπιον του Θεού δια της προσευχής και της δεήσεως, ώστε φύλαξε την καρδιά σου και τα διανοήματά σου, σε αγίασε ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Τώρα ο Θεός της ειρήνης, 21 εδάφιο, ήθε να σας καταρτήσει εις πάνεργον αγαθών, για να εκτελείτε το θέλημα αυτού. Αυτός τώρα θα σας καταρτήσει, θα σας διδάξει, θα σας φανερώσει ποιο είναι το έργο του Θεού το οποίο πρέπει να κάνετε. Γιατί? Για να επέμβει δυναμικά ο Θεός και να δοξάσει το όνομά του. Δηλαδή θα σας καταστήσει τελείως, ώστε δια την έξιν να γνωρίζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Θα σας καταρτήσει λοιπόν ο Θεός της ειρήνης εις πάνεργον αγαθών, ώστε να εκτελείτε το δικό του θέλημα. Αλλά ταυτόχρονα θα ενεργήσει δε και μέσα σας το ευάρεστον ενώπιον του αυτού δια του Ιησού Χριστού. Όχι μόνο θα σας καταρτήσει, αλλά και θα ενεργεί πια. Θα είναι ένας Θεός ζών, ενεργός, ένας Θεός ένδοξος που θα σε υπερασπίζεται και θα σε ευλογεί. Θα ενεργήσει μέσα σας το ευάρεστο ενώπιον του Θεού. Άρα πια αυτός θα αναλάβει την υπεράσπισή σας. Καθώς θα σας φανερώνει ποιο είναι το θέλημά του, θα το εκτελείτε και θα ενεργεί κατευθείαν. Και το αποτέλεσμα περιγράφεται στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, λέγοντας στο Κιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο, 16 κεφάλαιο και 20 εδάφιο, ο δε Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίψει το σατανά υπό τους πόδους σας. Πότε όμως, 19 εδάφιο, διότι η υπακοή σας διεφημίσει της πάντας. Όπως είπαμε, Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έμαθε αφόσον έπαθε, και από αυτά που έμαθε κατεστάθη υπάκουος εις τον Θεόν. Και γενόμενος υπήκουος εις τον Θεόν κατεστάθη αίτιος μεγάλης σωτηρίας αιωνίου. Η υπακοή σας λοιπόν διεφημίσει της πάντας. Ποια είναι η υπακοή σας? Ο αγιασμός σας στο Λόγο του Θεού με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όσον λοιπόν για σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, χαίρω. Θέλω δε να είστε σοφοί μεν εις το αγαθόν, στο αγαθόν να έχετε σοφία Θεού για να εργάζεστε το αγαθόν, καθώς ο Θεός θα σας αποκαλύπτει, θα σας καρταρτίζει στο θέλημα αυτού για να εκτελείτε αυτό, σοφοί μεν εις το αγαθόν, ακέραιοι δε εις το κακόν, αναμάρτητοι δε εις το κακόν. Πώς? Με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και τότε ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει το σατανά υπό τους πόδας σας. Τότε θα είστε θριαμβευτές. Αγαπημένοι μου λοιπόν αδελφοί Ανούλα, αυτό το οποίο έχεις να κάνεις με λίγα λόγια, όποιο είναι το ζήτημά σου με τα παιδιά, με ποιο παιδί, με ποια παιδιά, όποιο είναι το πρόβλημά σου, όποια είναι η ανησυχία σου, ο φόβος σου, η μέρημνά σου, ο νηδισμός σου, η ύβρι σου, η κατηγόρια σου,
πάρτι το βράδυ σπίτι σου, μπες μέσα στο ταμείο σου, στο δωμάτιό σου και εκεί αφού εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου και ζητήσεις από το Θεό το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει για να έρθεις σε επαφή με τον Άγιο Θεό εν το ονόματι του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου, και αφού συγχωρήσεις όμως προηγούμενα όλους που έχουν κάτι εναντίον σου ή που έχεις εσύ κάτι εναντίον τους, τους συγχωρήσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που σε ονειδίζουν και σε βρίζουν και ζητήσεις από τον Κύριο να τους ευλογήσει, τότε όλα αυτά τα ζητήματά σου φέρτα στο Θεό. Και από εκεί πέρα θα δεις έναν Θεό παντοδύναμο στη ζωή σου. Καθώς θα σε αγιάζει, θα σου δίνει σοφία εις το αγαθόν, θα σε καθιστά ακεραία εις το πονηρόν και θα συντρίβει το διάβολο και τα παιδιά του κάτω από τα πόδια σου. Δεν έχω δει παιδί, και σου λέω από την πείρα μου, όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά και τώρα από την πείρα μου με τα εγγόνια μου, να προσευχηθούμε και ο Θεός να μην ενεργήσει. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσω και στους γονείς σου που είναι πιστοί από ό,τι καταλαβαίνω, να τους το πεις και να έχετε και οικογενειακή προσευχή και να αφιερώσετε όλα αυτά τα ζητήματα στο Θεό, ώστε ο Θεός να ενεργήσει και να σου δώσει θρίαμβο. Εγώ τελειώνοντας σου λέω, αγαπημένη μου αδερφούλα, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Ο Θεός είναι μαζί σου. Εάν εσύ είσαι μαζί με το Θεό και θα δεις να κάνει θαυμάσια στη ζωή σου. Το έχω δει κατ' επανάληψη και με τα παιδιά μου και με τα εγγόνια μου, αλλά και με όλους τους αδελφούς μας. Ο Θεός είναι ζωντανός, είναι παντοδύναμος, είναι αγαθός, σε αγαπάει και οι μάχες οι δικές σου εκτελούνται από Αυτόν. Αυτός θα είναι σαν ισχυρός πολεμιστής υπέρ εσού. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αγαπημένη μου αδελφούλα. Ο Κύριος να ευλογήσει εσένα και την οικογένειά σου. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τέλειωσε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπημένη αδελφή Ανούλα. Ο Θεός να σε ευλογεί και εγώ εύχομαι σε όλους εσάς κάθε ευλογία πνευματική στα εκουράνια, για του Ιησού Χριστού του Κύριου. Ο Θεός μέσα σας.